Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τυρόπιτα. Συντονιστείτε γιατί θα είναι κάτι καινούριο, δεν το έχετε ξαναδεί, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα μεταλλικά. Για την τυρόπιτα με σφολιάτα θα χρειαστούμε 2 πράσα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 450 γραμμάρια μίξ τυριών τριμμένα, 400 γραμμάρια φέτα, 300 γραμμάρια ανθότυρο, 3 αυγά, ξύσμα από ένα λεμόνι, 850 γραμμάρια σφολιάτα χρυσή ζύμη και 50 γραμμάρια σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τυρόπιτά μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα βάλω λίγο πράσο. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο. Άμα σας φαίνεται πολύ παράξενο, αφήστε το στην άκρη. Αλλά όσοι ακολουθείτε τις συνταγές μου, ξέρετε πάντα ότι κάθε τι που βάζω μέσα υπάρχει ένας λόγος που το βάζω. Γι' αυτό το λόγο, για αυτούς που θέλετε να κάνετε ακριβώς τη συνταγή και να έχετε το σίγουρο αποτέλεσμα, βάλτε και το πράσο. Η συνταγή, άμα δεν βάλουμε το πράσο, είναι πολύ πιο εύκολη γιατί χρειάζεται τηγάνι, η αλήθεια είναι. Αλλά το πράσο μας δίνει μια σπιρτάδα, μια γλυκύτητα μέσα στο φαγητό μας. Και ουσιαστικά θέλω να πάρω τη ζάχαρη από το πράσο μαζί με το βούτυρο και τα μυρωδικά και να τα βάλω μέσα στην τυρόπιτά μου. Βάλω το τηγάνι μου, okay. Καλά. 2 πράσα εδώ. Κόψτε τα στα 4. Και αυτό που ίσως μπορεί και να μην γνωρίζετε είναι ότι το κρεμμύδι, το πράσο και το φρέσκο κρεμμυδάκι έχουν μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά με ένα μαγικό υλικό που λέγεται βούτυρο. Το βούτυρο ουσιαστικά βγάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Βγάζει μία διαφορετική γεύση. Οπότε, ρίχνουμε το πράσο μέσα στο τηγάνι. Δεν ρίχνω το βούτυρο να κάψει. Εξ αρχής δεν θέλω να κάψει, θέλω σιγά σιγά να ψήσει το πράσο. Οπότε θέλω μία κουταλιά της σούπας βουτυράκι, εδώ, και αφήνω σιγά σιγά να λιώσει και να καραμελώσει το πράσο μου. Τώρα, πιπέρι, και δεν θα το λυπηθώ. Θα μιλώσω λίγο τη φωτιά γιατί νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά, θέλω σιγά σιγά να γίνει η διαδικασία. Και αλατάκι, εδώ. Λοιπόν, τώρα θέλουμε θυμαράκι. Δεν το λυπόμαστε. Θα κόψουμε θυμαράκι. Και το θυμαράκι θα μας δώσει υπέροχη γεύση. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι αυτό που γίνεται με το βούτυρο και το πράσο. Κοιτάξτε καραμέλωμα. Η γεύση είναι φανταστική. Μυρίζει καταπληκτικά. Αυτό εδώ το υλικό θα απογειώσει την πίτα μου. Όσο παράξενο και σας φαίνεται, θα το καταλάβετε μόνο άμα δοκιμάσετε μέσα στην πίτα για να καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Τώρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την πίτα μας. Αλλά πριν φτιάξουμε την πίτα μας, πρέπει να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Θέλω ένα μπολάκι, εδώ, και θα ρίξω μέσα όλα μου τα τυριά. Που έχω ένα μίξ τυριών, τσένταρ, γκούντα, έμενταλ, κασέρι, γραβιέρα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Θέλουμε και φέτα, θέλουμε και ανθότυρο, αλλά το κίτρινο τυρί θα μας δώσει αυτή την υφή που τελικά ψάχνουμε. Θα ρίξω μέσα και τη φέτα. Θα τις σπάσω μεγάλα κομμάτια εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε μία τυρόπιτα και να έχουμε ψιλοκομμένη φέτα. Νομίζω πως πραγματικά χάνουμε όλο το νόημα. Όταν βάζουμε φέτα, πρέπει να έχουμε το δάγκωμα, πρέπει να έχουμε αυτή την υφή. Πρέπει πραγματικά να το ζήσουμε, να ζήσουμε την εμπειρία της φέτας. Γι' αυτό το λόγο, μην την ψιλοκόψετε. Λίγο με τα χέρια σας σπάστε την για να έχετε ωραίο δάγκωμα. Θα βάλω μέσα και το ανθότυρο, που το ανθότυρο ουσιαστικά θα μου δώσει αυτή τη γλυκύτητα και αυτή την ωραία υφή, σαν να βάζω τυρί κρέμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε το πράσο από τη φωτιά. Καραμελώσει, έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Και τα αφήνω στην άκρη να κρυώσει μέσα στο τηγάνι. Τώρα, προσθέτω μέσα στη γέμισή μου 3 αυγουλάκια. 1, 2, 3. Και όσοι παρακολουθούν συχνά την εκπομπή μας, ξέρουν πολύ καλά την άριστη σχέση που έχω με τις πίτες και το λεμόνι. Το ξύσμα από λεμόνι πραγματικά απογειώνει όλες μας τις πίτες. Λίγο αυτή τη σπιρτάδα που μας δίνει το ξύσμα από το λεμόνι, πραγματικά την αναζητούμε σε κάθε πίτα γιατί μας φαίνονται όλες λίγο flat. Με το που ρίξουμε λίγο λεμόνι, κατευθείαν καθώς δαγκώνουμε την πίτα, μας δίνει μια διαφορετική αίσθηση και αυτό είναι που πραγματικά θέλουμε. Τι άλλο πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα, φίλε Διονύση? Πολύ σωστά απάντησες, πιπέρι. Θα βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Βάλαμε λίγο θυμάρι στο πράσο, οπότε μπορούμε να βάλουμε και λίγο ακόμα στη γέμιση ή οποιοδήποτε άλλο μυρωδικό σας αρέσει. Αλλά μην το παρακάνετε σε δυόσμους και όλα τα υπόλοιπα, γιατί θα σκεπάσουν τη γεύση από την τυριά μας. Κάνουμε μία τυρόπιτα. Θέλουμε να απογειώσουμε τη γεύση της τυρόπιτας και όχι να την επισκιάσουμε με άλλα υλικά. Οπότε θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Ανακατευτεί το αυγό με τη γέμιση, το πιπέρι. Το αυγό θα μας βοηθήσει στο να έχουμε μια πιο αφράτη μορφή του τυριών αφού κρυώσει η πίτα μας. Γιατί άμα βάλουμε μόνο τυριά και παγώσει η πίτα μας, τότε ίσως να
μην έχει πολύ ωραία αίσθηση το τυρί μέσα, να έρθει και να μας τυχώσει. Εμείς θέλουμε να κρατήσει την ίδια υφή η πίτα μας, οπότε το αυγό μας θα μας δώσει περισσότερη διάρκεια ωραίας υφής στην πίτα μας. Τώρα, έχουμε τα πράσα μας εδώ, το τυρί μας εδώ και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την πίτα μας. Πολύ απλά θέλουμε σφολιάτα. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη, ζυμωμένη με τα πιο έκλεκτα υλικά. Η συσκευασία περιέχει δύο αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτα, στυλιγμένα ξεχωριστά για να μην κολλάνε μεταξύ τους. Πολύ απλά, ανοίγουμε τη συσκευασία μας. Εδώ, και θα χρειαστούμε και τα δύο φύλλα σφολιάτα. Ένα φύλλο σφολιάτα. Δύο φύλλα σφολιάτα. Πολύ απλά βάλτε το ένα φύλλο σφολιάτας πάνω στο άλλο, κόψτε στη μέση και μετά ξανά στη μέση το κάθε μισό. Εδώ. Οπότε έχουμε 8 πολύ ωραίες λωρίδες. Και πάμε να στήσουμε την πίτα μας, γιατί όντως μπορούμε να στήσουμε την πίτα μας όπως ακριβώς τη βλέπετε. Με 8 λωρίδες σφολιάτας, τη γέμισή μας και το πράσο μας. Θέλουμε μία φόρμα με τρύπα στη μέση και αυτό που θα κάνω είναι κάτι που ίσως να μην έχετε ξαναδεί. Θα πάρω λίγο βουτυράκι πριν να λείψω μέσα τη φορό μου. Γενικά είναι λίγο περίεργο αυτό που έκανα με τη σφολιάτα, αλλά πιστέψτε με, θα αποζημιωθείτε και αφού δείτε τη συνταγή, γιατί θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για το πώς μπορείτε να φτιάξετε καινούργιες τυρόπιτες και θα αποζημιωθείτε μόλις φτιάξετε τη συνταγή, γιατί θα φάτε κάτι μοναδικό. Οπότε με το που αλείψετε καλά τη φόρμα σας με βουτυράκι, αντί να σεμιζάρετε με αλεύρι, θα σεμιζάρετε με τι? Με σουσάμι. Ρίξτε σουσάμι μέσα στη φόρμα σας και φροντίστε να πάει παντού. Εδώ. Οπότε έχουμε σουσάμι και βούτυρο κάτω και ακριβώς από πάνω θα πάρουμε και θα βάλουμε λωρίδες φολιάτας κάπως έτσι. Λίγο στα πλάγια, εδώ λίγο στα πλάγια και ακριβώς από δίπλα θα καπακώσουμε με την άλλη σφολιάτα. Εδώ. Φροντίζουμε περίπου η μία να καλύπτει το τέλος της άλλης. Εδώ και εδώ, ανοίξτε λίγο, θέλουμε οι 8 λωρίδες να φτάσει να καλύψει όλη τη φόρμα μας. Και εδώ, τέλεια, και θα βάλω και την τελευταία εδώ. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία, δεν φαίνεται πάρα πολύ όμορφο? Είναι πολύ όμορφο. Είναι σαν ένα λουδάκι, τέλεια, και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη γέμιση. Πολύ απλά, πάρτε τη γέμιση. Ρίξτε την στο κενό και μόλις ρίξετε τη μισή γέμιση, πάρτε το πράσο, ρίξτε το πάνω από τη γέμιση εδώ. Καθώς ψήνουν τα τυριά ούτως ή αλλιώς θα αναμειχθούν όλα μεταξύ τους και ουσιαστικά θέλουμε το πράσο με όλα τα μυρωδικά που βάλαμε να είναι στη μέση για να δώσει αυτή την υπέροχη γεύση που σας έλεγα. Σε περίπτωση που δεν έχετε πράσο και θέλετε να βάλετε κάτι άλλο, μπορείτε να βάλετε κρεμμυδάκι, αλλά για αυτή τη συνταγή θεωρώ ότι ιδανικό είναι το πράσο. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε την υπόλοιπη γέμιση τυριού από πάνω, από το πράσο, εδώ, τέλεια, και έτσι όπως είναι, κλείστε λίγο, εδώ, αλλά δεν θέλω να το κλείσετε τέλεια, θέλω να αφήσετε κενά, να είναι πιο ρουστικ, εδώ, καθώς ψήνει τη σφολιάτα θα φουσκώσει ανορθόδοξα και είναι αυτό που τελικά θέλουμε. Βάλτε και αυτό εδώ, βάλτε και αυτό εδώ, λοιπόν όσο πιο ανορθόδοξα τόσο καλύτερα. Εδώ αφήστε. Τέλεια. Και τώρα, άμα θέλετε να βάλετε και λίγο σουσάμι από πάνω, γίνεται. Οπότε πάρτε λίγο νεράκι. Δεν βάζουμε κρόκο, γιατί θα ψηθεί αρκετή ώρα η σφολιάτα μας μέσα στο φούρνο. Οπότε άμα βάλουμε κρόκο ή ασπράδι, θα καεί από πάνω και θα φαίνεται καμένη η πίτα μας, επειδή θα ψηθεί μια μισή ώρα. Οπότε βάζουμε νεράκι για αυτό το λόγο, για να μην πάρει πολύ χρώμα από πάνω. Ρίχνουμε το σουσάμι μας. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους πόσους βαθμούς, Διονύση? Μπράβο, 180. Έτσι όπως είναι, βάζουμε μέσα και ψήνουμε για μια μισή ωρίτσα. Σε περίπτωση που δείτε ότι στη μία ώρα και 10 λεπτά και 20 λεπτά παίρνει πολύ χρώμα από πάνω, μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο τη θερμοκρασία στους 170 με 175. Θέλουμε να ψηθεί συνολικά μια μισή ώρα για να φροντίσουμε η σφολιάτα μας να είναι πάρα πολύ τραγανή. Σε μια μισή ώρα θα βγάλω την πίτα, θα την αφήσω κανένα 4-20 λεπτό να κρυώσει, γιατί δεν μπορούμε να την κόψουμε κατευθείαν. Έχει πάρα πολύ γέμιση τυριού, οπότε άμα την κόψουμε, τι θα κάνει το τυρί όλο? Θα βγει έξω, οπότε θα περιμένουμε για 15-20 λεπτά και μετά θα κόψουμε κομμάτι για να σερβίρουμε. Τα τυριά περιέχουν σε συμπυκνωμένη μορφή όλα τα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος,
και είναι πλούσια σε ασβέστιο, πρωτεΐνη και βιταμίνες A και B. Τα πιο σκληρά τυριά είναι πλούσια σε λιπαρά, γι' αυτό θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. Και η πιτούλα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να την κόψουμε. Ειλικρινά, εγώ πως θα τη σέρβιρα αυτή την πίτα, με το που ερχόντουσαν καλεσμένοι, θα την έκοβα όλη σε μεγάλα κομμάτια, έτσι. Τώρα, θα κόψω 2-3 κομμάτια για να σας θυμίσω πόσο ωραία πίτα έχουμε κάνει. Εδώ. Και εδώ. Και την υπόλοιπη θα την αφήσω πάνω στο ξυλοκοπής, αλλά κανονικά εγώ σας λέω ότι θα την έκοβα όλη. Και είναι μια καταπληκτική επιλογή, γιατί βλέπετε τη τυριά μέσα. Είναι μια πραγματική τυρόπιτα για να βγάλετε σε οποιοδήποτε τραπέζι. Και με λίγο μέλι από πάνω θα μπορούσε να σερβιριστεί σαν πρώτο πιάτο. Γιατί έχει το σουσάμι, έχει τα τυριά, ζεστή όπως είναι από το φούρνο, πραγματικά θα ενθουσιαστούν όλοι. Για την τυρόπιτα με σφολιάτα. Κόβουμε τα πράσα σε μικρά κομμάτια και τα σοτάρουμε σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το βούτυρο, πιπέρι, αλάτι, το μισό θυμάρι, ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, αφήνουμε για 3 με 4 λεπτά να καραμελώσουν και έπειτα τα αφήνουμε να κρυώσουν. Βάζουμε σε ένα μπολ τα τριμμένα τυριά, τη φέτα και το ανθόντυρο, σπασμένα σε κομμάτια, προσθέτουμε τα αυγά, το ξύσμα από το λεμόνι, το πιπέρι, το υπόλοιπο θυμάρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τα δύο φύλλα σφολιάτας, το ένα πάνω στο άλλο και τα κόβουμε σε 8 μακριές λωρίδες. Βουτυρώνουμε μία φόρμα για κέικ με τρύπα και πασπαλίζουμε με το μισό σουσάμι. Απλώνουμε όλα τα φύλλα σφολιάτας περιμετρικά, χωρίς κενό, καλύπτοντας όλη τη φόρμα και με τις άκρες των φύλλων να προεξέχουν. Προσθέτουμε τη μισή γέμιση των τυριών, από πάνω ρίχνουμε τα πράσα, την υπόλοιπη γέμιση των τυριών και καλύπτουμε με τις άκρες των φύλλων της σφολιάτας που προεξέχουν. Αλείφουμε με λίγο νερό τα φύλλα, πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σουσάμι και ψήνουμε την τυρόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μια μισή ώρα. Αφού ψηθεί, την αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά να κρυώσει, την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψω το δικό μου κομμάτι, εδώ. Όπως σας είπα, εγώ την έχω αφήσει και 10 λεπτάκια, 15 να κρυώσει, γιατί όπως ήταν ζεστή, δεν μπορείς να την κόψεις και να είναι ατόφιο το τυρί μέσα, θα βγει απ' έξω. Αλλά κοιτάξτε εδώ, τραγανόφυλλα απ' έξω και μόνο γέμιση τυριού από μέσα. Είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ τραγανή, χρυσαφένια, βουτυρένια. Έχουμε βάλει το βουτυράκι, το ζουσάμι. Η σφολιάτα έχει και αυτή την υπέροχη βουτυρένια γεύση. Και μαζί με τα βούτυρα που έχει βγάλει και το τυρί, πραγματικά είναι σαν να τρως βουτυρένια μπισκότα με γεύση τυριού. Είναι φανταστικό αποτέλεσμα. Είναι μια φανταστική συνταγή και μόνο με την κάνετε, την ψήσετε σωστά, θα καταλάβετε ακριβώς πόσο γευστική είναι. Καλή μας όρεξη.